Λοιπόν, μου ήρθε το δεματάκι μου που περίμενα από Killstar σήμερα και θα το ανοίξουμε μαζί. Πολύ μου αρέσει αυτή τη στιγμή να δούμε τι πήρα τελικά και είναι επίσης και η πρώτη φορά που κάνω unboxing. Οπότε θα ήθελα να φανείτε επιλογής μαζί μου που πηγαίνω λίγο τα ζώα μου αργά. Λοιπόν, μου έχει εδώ πέρα μια καρτούλα, πολύ ωραία. Η απόδειξη δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει σε αυτό το βίντεο και ξεκινάμε τα δωματάκια. Λοιπόν, πήρα ένα φορματάκι. Είναι αυτό εδώ, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα φανείτε αλλά στο βίντεο. Έχει και δύο σκηνάκια μπροστά στο στήθος. Τώρα αυτό θα το φορέσω και θα προσπαθήσω να βγάλω μια φωτογραφία έτσι ώστε να φαίνεται καλά, αν και η κάμερά μου δεν είναι καταπληκτική και είναι με σχεδιάκια πάνω και είναι καταπληκτικό και θα το δοκιμάσω και θα βγάλω φωτογραφίες. Λοιπόν, το επόμενο item είναι μια φούστα, όταν καταφέρω να την ανοίξω. Είναι αυτή εδώ η φούστα. Παιδιά, είναι καταπληκτική. Είναι μακριά φούστα. Τώρα στο βίντεο δεν φαίνεται καθόλου καλά, αλλά θα βγάλω φωτογραφίες και ευελπιστώ να φαίνεται καλύτερα στις φωτογραφίες. Πήρα μια παντούλα, είναι αυτή εδώ. Φερμουάρ. Μου αρέσει και η λεπτομέρεια όμως που έχει, είναι έτσι μεταλλικό. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη σχολητικότητα, αλλά δεν είχα και τέτοιο σκοπό. Και πήρα μια ζώνη. Αυτή εδώ έχει αυτά τα μπλε πάνω, τα οποία είναι προστατευτικά πιθανότατα για το μέταλλο και θα τα βγάλω για να καταλάβετε. Well. Θα προσπαθήσω να το κάνω.
Όπως σας είπα πρώτη φορά, unboxing, δείξτε λίγη οικειότητα. Οικειότητα λέω, επίοικια. That's it. Είναι μια ζώνη με μαύρες μεταλλικές λεπτομέρειες. Είχα τραβήξει το υπόλοιπο βίντεο. Λοιπόν, συμπληρωματικά πήρα και κάποια παπούτσια. Θα σας τα δείξω σε φωτογραφίες. Εννοείται όλα αυτά είναι vegan leather. Ας μην το λέω κάθε φορά. Πιστεύω ότι το έχετε καταλάβει πλέον. Αλλά ναι, αυτά. Από μένα φιλιά καπλά και να περνάτε τέλεια.